γίνεται. 8 Μαρτίου σήμερα και ο σύλλογός μας, όπως κάθε χρόνο, τιμά τη γυναίκα. Η γυναίκα είναι μητέρα, σύζυγος, αδελφή, φίλη, συνάδελφος, επιστήμονας, επιχειρηματίας, σκληρά εργαζόμενη, αθλήτρια, τραγουδίστρια, αγρότησα, άνεργη. Είναι συλλογάτης της οικογένειας και το άλλο μισό του άντρα. Σύμβολο της φροντίδας, της καλοσύνης, της αγάπης. Αγωνίστρια που συμβολείται στην ιστορία και στην εξέλιξη του ανθρώπου είναι σημαντική. Και όμως, μέχρι και σήμερα υπάρχουν άνθρωποι που την κακοποιούν και κοινωνικές καταστάσεις που την εκμεταλλεύονται. Υπάρχουν ακόμα χώρες που τη λιθοβολούν μέχρι θανάτου. Σε ορισμένες χώρες της Αφρικής, της Μέσης Ανατολής και της Ασίας, εφαρμόζεται η δεκτή πράξη του ακροτηριασμού των γεννητικών οργάνων και η κλιτοριδεκτομή, όπως έχετε ακούσει. 114 εκατομμύρια γυναίκες έχουν υποστεί αυτό το μαρτύριο. Στην Ινδία, στο Πακιστάν, γυναίκες που κυοφορούν γενικά έμβρια υποχρεώνονται σε άμβλωση. Στο Αφγανιστάν οι γυναίκες έχουν περιορισμού στην εργασία, καμία ιατρική περίθαλψη και απαγόρευση συμμετοχή στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Απαγόρευση να βγαίνουν από το σπίτι μόνοι τους και η δικτατορία της Μπούργας ζει και βασιλεύει. Στο δυτικό κόσμο οι σημαντικές διεκδικήσεις των γυναικών έγιναν μετά τον Μεσαίωνα. Στις αρχές του 20ου αιώνα κάποιες ελάχιστες, όμως πρωτοπόρες στη σκέψη και στη δράση γυναίκες, διεκδικούσαν ισότητα των φίλων, εκπαίδευση, δικαίωμα ψήφου. Η Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας γιορτάζεται κάθε χρόνο 8 Μαρτίου σε ανάμνηση μιας μεγάλης εκδήλωσης διαμαρτυρίας που έγινε το 1857 στη Νέα Υόρκη από εργάτριες προστριφαδουργίας οι οποίες ζητούσαν καλύτερες συνθήκες εργασίας. Ο ΟΗΕ, αναγνωρίζοντας τα δικαιώματα της γυναίκας, καθιέρωσε και θεσμοθέτησε για πρώτη φορά την 8η Μαρτίου το 1977 ως Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας. Περισσότερο για να στηρίξει τα ανθρώπινα δικαιώματά της, αλλά και να τιμήσει τους αγώνες και την προσφορά της στην ανθρωπότητα. Και μέχρι σήμερα οι γυναίκες έχουν αποδείξει ότι και θέλουν και μπορούν να σταθούν εις άξια των οδών, τόσο στην εκπαίδευση, όσο και στην εργασία και στην πολιτική. Η θέση της γυναίκας έχει αλλάξει πάνω στην κοινωνική σφαίρα. Η σύγχρονη γυναίκα καλείται να ανταποκριθεί σε πολλαπλούς ρόλους και ευθύνες στη ζωή της. Μορφωμένη, δυναμική, ανεξάρτητη, επιτυχημένη επαγγελματίας, κοινωνικά αποδεκτή, υποστηρικτική σύντροφος, αφοσιωμένη μητέρα, καλή φίλη, πάντα υγιής, με γυμνασμένο σώμα, φρέσκο πρόσωπο, κομψό στυλ, καλή, αισιόδοξη διάθεση, καλή οικοδέσποινα, μαγείρισα, περιποιητική, δυναμική, ενημερωμένη πολίτης. Στην προσπάθειά της να ανταποκριθεί σε όλα αυτά, συχνά πιέζεται, αγχώνεται και εξαντλείται. Δεν πρέπει όμως να ξεχνά και το ρόλο της ως γυναίκα. Θα πρέπει να φροντίζει τον εαυτό της, την εμφάνισή της και έτσι να εκπέμπει τη σεξουαλικότητα που απαιτείται. Καθοριστικό ρόλο βέβαια σε κάθε περίπτωση παίζει και ο σύζυγος, ο οποίος θα πρέπει να τη βοηθά, να τη στηρίζει και να μην πάψει ποτέ να την κάνει να αισθάνεται ότι είναι σημαντική γι' αυτό. Σε αυτή λοιπόν τη σύγχρονη γυναίκα, με τους πολλαπλούς ρόλους και τις ευθύνες της ζωής, θέλουμε να αφιερώσουμε την απόψινή βραδιά. Και θέλω να επισημάνω πως η φύση είναι γυναίκα. Η άνοιξη είναι γυναίκα. Και γυναίκα είναι η ζωή. Χρόνια πολλά λοιπόν στη γυναικεία φύση. Σήμερα γιορτάζει η ζωή. Χρόνια πολλά σε όλους. Να είμαστε καλά. Να
να αγωνιζόμαστε, να διεκδικούμε και να χαιρόμαστε την κάθε στιγμή. Να περάσουμε εύκολα μια υπέροχη βραδιά. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τους μουσικούς μας που είναι απόψε εδώ, τον κύριο Γιώργο Αποστολόπουλο. Ο Γιάννης Σόρτης στο Μπουζούκι και ο Αντώνης Μακρυλίου στα Πίτρα. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε και τον κύριο Βασίλη Τίμο για την εστίαση. Ευχαριστώ όλες τις κυρίες του Μαστιμού. Μα ιδιαίτερα θέλω να ευχαριστήσω τις προσκεκλημένες κυρίες μας. Είναι εδώ εκ μέρους του Δήμου η πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας, η κυρία Βάλια Πάρνη. Είναι η κυρία Ήπη, που είναι πρόεδρος της Ελλάδας Επιτροπής. Ευχαριστούμε που μας θυμάται. Να είμαστε όλοι καλά και να περάσουμε καλά. Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς τους γιατρούς της πόλης, τους φαρμακοποιούς και όλους τους επαγγελματίες για τις χορηγίες τους. Έχουμε πολλά και πλούσια δώρα και έτσι για αυτό ο χώρος μας είχαμε τη δυνατότητα κάθε φακελάκι να έχει και δώρα. Έτσι κερδίζουν όλοι. Η τιμή του λαχνού, το κάθε φακελάκι, κοστίζει 3 ευρώ. Επίσης, θα ήθελα να πω και να ευχαριστήσω τον κύριο Γιώργο Αποστολόπουλο για την υπέροχη ακροστοιχίδα που μας έδωσε. Είναι για όλες τις γυναίκες. Αυτά. Να δώσουμε και τον λόγο στην πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας, την κυρία Βάγια Πάρνη. Καλησπέρα σε όλες τις κυρίες. Η σημερινή ημέρα που βραδιά είναι επέτειος ανάγνωσης των αγώνων που κάνουμε οι γυναίκες και για να κρατήσουν την πράγματα. Εγώ εύχομαι την γυναίκα να γιορτάζει κάθε μέρα. Έχει πολλές αρετές, έχει ικανότητες, έχει αντοχές και σε συνδυασμό με το συναισθηματισμό, με την συνεργασία που έχει και την βιωματικότητα μπορεί να βρίσκεται πάντα στο ύψος του σημείου, τόσο για την οικογένειά της όσο και για την κοινωνία ολόκληρη. Χρόνια πολλά να είσαστε καλά. Τώρα ο λόγος της μουσικής. Σου θέλει τον κομμολούνε, τα
Να νερό, τι να πακελώ, να νερό.
τώρα γυρνούσα και για μας τα δυο ρωτούσα μες στο καθόλου γυρνούσα και για μας τα δυο ρωτούσα. Yeah.
φουλιά. Γεια σας ρε παιδιά, γεια σας ρε παιδιά. Μες στο μαγαλά, παίρνει την δουλειά του. Είσαι παιδί δεσκόνε μου στον θέλει φραγιά. Και για το κουμιάς, σπάει ο καθουράς, σπάει από τα κατά του, το θέλει φραγιά. Γεια σας ρε παιδιά.